Γεια σας παιδιά, είμαι ο Βαγγέλης Μινάς και αυτό εδώ είναι το σύντομο review του Xiaomi Mi Mix 2S. Όπως λέει και το όνομα της συσκευής, πρόκειται για μια βελτιωμένη έκδοση του Xiaomi Mi Mix 2. Όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, το design της συσκευής είναι ίδιο με το προκάτοχό του. Να σας πω εδώ πέρα ότι οι διαστάσεις έχουν αλλάξει ελαφρώς. Η συσκευή είναι ελάχιστα πιο μικρή και πιο στενή, απλά έχει αυξηθεί κατά λίγο το πάχος της συσκευής. Φυσικά η χρήση των υλικών είναι η ίδια. Έτσι έχουμε λοιπόν στο πίσω μέρος της συσκευής κεραμικό. Πλάγια έχουμε αλουμινένιο frame και φυσικά μπροστά η οθόνη προστατεύεται από Gorilla Glass 4. Πριν μιλήσουμε για την οθόνη, να σας πω ότι φυσικά πίσω υπάρχει ο αισθητήρας δαχτυλικών αποτυπωμάτων. Το νέο Dual Camera Setup, το οποίο είναι το ίδιο όπως και στο πρόσφατα ανακοινωθέν Mi 8. Όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, προεξέχει και ο προσανατολισμός του είναι κάθετος, κάτι που μου θυμίζει έντονα το iPhone X. Επίσης, μία μικρή διαφορά σε σχέση με το Mix 2 είναι ότι το Mix 2 στο δαχτυλίδι της κάμερας αλλά και στο δαχτυλικό αποτύπωμα ήταν επιχρυσωμένο, κάτι που δεν συμβαίνει στο Mix 2S. Δεν μας απασχολεί ιδιαίτερα το συγκεκριμένο θέμα. Μπροστά έχουμε ακριβώς το ίδιο πάνελ όπως και στο Mix 2. Έτσι λοιπόν έχουμε 5,99 inches οθόνη Full HD Plus ανάλυσης. Είναι τύπου IPS LCD. Οι αναλογίες φυσικά είναι 18:9 όπως και όλα τα νέα μοντέλα smartphone. Επίσης όπως παρατηρήσατε σίγουρα και εσείς, η συσκευή δεν έχει notch. Αυτό σίγουρα χαροποιεί πολλούς. Το τίμημα όμως του να μην έχεις notch και να έχεις τόσο μικρά περιθώρια πάνω είναι η ανορθόδοξη θέση της μπροστινής κάμερας, η οποία παραμένει πάλι στα 5 MP. Ακριβώς είναι η ίδια κάμερα που χρησιμοποιήθηκε και στο Mi Mix 2 και η θέση της είναι πραγματικά ανορθόδοξη και για να την χρησιμοποιήσουμε γυρίζουμε την συσκευή ανάποδα. Θα ήθελα πραγματικά να έχει βελτιωθεί η κάμερα, να έχει κάποιον καλύτερο αισθητήρα τουλάχιστον. Δεν συνέβη αυτό. Ας προχωρήσουμε όμως παραπέρα. Να σας πω ότι η πίσω κάμερα μας δίνει πάρα πολύ ικανοποιητικές φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες, θα το δείτε σύντομα και σε ένα συγκριτικό που κάνω κόντρα στο Mi 6, έχουν λιγότερο θόρυβο, περισσότερη λεπτομέρεια σε όλες τις συνθήκες φωτισμού. Εδώ πέρα να σας πω, παιδιά, κάτι που έχει αναφερθεί από πολλούς, είναι ότι ο ήχος στο βίντεο είναι κακής ποιότητας. Αυτό γιατί πιθανότατα λειτουργεί το μικρόφωνο ακύρωσης θορύβου, το οποίο απομονώνει τη φωνή μας από τους ήχους του περιβάλλοντος. Έτσι, οι ήχοι του περιβάλλοντος εμφανίζονται παραμορφωμένοι στα βίντεό μας. Υπάρχει λύση σε αυτό, τη λύση την έδωσε το XDA. Με τη χρήση του open camera και κάποιες ρυθμισούλες, το αποτέλεσμα βελτιώνεται πάρα πολύ. Αυτό που με προβληματίζει εμένα είναι ότι το ίδιο θέμα υπάρχει και στο Mi 8 και στο A1 που έχετε αναφέρει πάρα πολύ και δεν ξέρω κατά πόσο είναι bug ή είναι σχεδιαστική επιλογή της εταιρείας ώστε να ακούγεται καλύτερα η φωνή μας και όχι η ήχη του περιβάλλοντος. Αυτό δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Από εκεί και πέρα η κάμερα έχει λειτουργία AI, κάτι το οποίο είναι trend στα smartphone του 2018, στις ναυαρχίδες και όχι μόνο. Για μένα αυτό εδώ είναι μια κίνηση εντυπωσιασμού πιο πολύ για τους χρήστες και όχι τόσο ουσιαστική. Καθώς, τι ακριβώς είναι το AI, στην ουσία χρησιμοποιεί κάποιους έξυπνους αλγόριθμους για να αναγνωρίσει τη σκηνή που θέλουμε να βγάλουμε φωτογραφία εκείνη τη στιγμή. Έτσι λοιπόν, όταν θέλουμε να φωτογραφίσουμε τον ουρανό ή τη θάλασσα, θα κάνει το μπλε ακόμα πιο έντονο, τα χρώματα στα λουλούδια ακόμα πιο έντονα και ούτω καθεξής. Αυτό για μένα δεν είναι θετικό, καθώς πολλές φορές η λειτουργία αυτή δεν αναγνωρίζει, κάποιες φορές βασικά δεν αναγνωρίζει σωστά την σκηνή και φυσικά ακόμα για να το αναγνωρίσει μπορεί οι φωτογραφίες να είναι πιο εντυπωσιακές, απλά δεν είναι φυσικές. Θα σας πρότεινα να μην χρησιμοποιείτε τέτοιες λειτουργίες, όχι στο Mix 2S, σε όλες τις συσκευές, αλλά να έχετε ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα και αν αργότερα θέλετε να επεξεργαστείτε τη φωτογραφία, να την κάνετε μόνοι σας όπως ακριβώς θέλετε εσείς και να μην αφήνετε να επεξεργάζετε το smartphone την φωτογραφία για εσάς. Αυτή είναι η άποψή μου και το ίδιο θα έλεγα και για το bokeh effect. Θα σας συνιστούσα να μην το χρησιμοποιείτε γιατί πολλές φορές
βλέπετε και εσείς και στα συγκριτικά ότι η φωτογραφία, το εφέ θόλωση στην ουσία, μπορεί να φάει μέρος του κεφαλιού μας και ειδικά αν έχουμε μπούκλες μαλλί ή κάπως έτσι τέλος πάντων, αν το χτένισμά μας είναι περίεργο. Πέρα από την κάμερα, να σας πω ότι η μπαταρία της συσκευής είναι 3400 mAh, ακριβώς ίδια με το Mi Mix 2, ακριβώς ίδια με το Mi 8. Σαν αποτέλεσμα έχουμε 5 με 7, 7,5 ώρες ανάλογα την χρήση που κάνετε τη συσκευή. Φυσικά κάποιες budget συσκευές έχουν μεγαλύτερες μπαταρίες, έχουν πιο αποδοτικά chipset. Είναι ένα τίμημα του ναυαρχίδου αυτό εδώ. Όσο πιο δυνατός ο επεξεργαστής, τόσο και περισσότερη κατανάλωση έχει. Οπότε στις ναυαρχίδες συμβιβαζόμαστε λίγο στο κομμάτι της μπαταρίας, κάτι που θέλουμε να αλλάξει σίγουρα τα επόμενα χρόνια. Από εκεί και πέρα η συσκευή τροφοδοτείται με τον Snapdragon 845 και την Adreno 630, κάτι που σημαίνει ότι φυσικά η εμπειρία χρήσης είναι ταχύτατη, αποκλείεται να συναντήσετε κάποιο lag ή κόλλημα στη συσκευή, μπορείτε να παίξετε όλα τα παιχνίδια στα high settings χωρίς κανένα μα κανένα πρόβλημα. Το score στο ατμού του είναι γύρω στις 281.000. Βέβαια, για μένα δεν μετράνε τόσο αυτά. Έχω δει στο παρελθόν συσκευές με υψηλό αντούτου στα speed test που κάνω να μην τα πάνε και τόσο καλά. Αλλά για όσους τους ενδιαφέρουν αυτά, σας το αναφέρω. Από εκεί και πέρα, παιδιά, να σας πω ότι δεν εντυπωσιάστηκα καθόλου με το ηχείο που έχει η συσκευή. Οι επιδόσεις του είναι μέτριες. Δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς πώς ήταν το ηχείο στο Mix 2. Πιθανό λόγο ότι είναι ακριβώς το ίδιο. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι το ηχείο του Redmi Note 5 είναι αρκετά ανώτερο. Φυσικά δεν έχουμε θύρα ακουστικών, έχουμε θύρα Type-C, την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και για να ακούμε μουσική χρησιμοποιώντας τον adapter ή κατάλληλα ακουστικά. Η συσκευή παίρνει δύο κάρτες SIM, δεν παίρνει επέκταση, δεν υποστηρίζει επέκταση με κάρτα μνήμης. Νομίζω, παιδιά, ότι έχουμε καλύψει τα πάντα όσον αφορά την συσκευή. Να φτάσουμε λίγο στο τέλος. Να σας πω ότι όντως η συσκευή είναι μια αναβαθμισμένη έκδοση του Mix 2. Έχουμε ακριβώς το ίδιο design και σχεδόν ίδιες διαστάσεις. Έχουμε ακριβώς την ίδια χωρητικότητα μπαταρίας, ακριβώς το ίδιο panel. Έχουμε ακριβώς την ίδια selfie κάμερα. Και αυτό που αλλάζει κυρίως είναι η dual κάμερα στο πίσω μέρος και ο Snapdragon 845 που τροφοδοτεί την συσκευή. Οπότε, αν προτείνω αυτή τη συσκευή, ναι, σίγουρα την προτείνω, αλλά δεν θα πρότεινα σε κάποιον χρήστη που έχει το Mix 2 να πάει σε αυτήν εδώ τη συσκευή, καθώς το design θα είναι ίδιο και το μόνο που αλλάζει στην ουσία είναι το chipset, το οποίο είναι πιο δυνατό, αλλά και στο Mix 2 είναι εξίσου δυνατό, δεν υπάρχει περίπτωση να απογοητευτείτε από τον Snapdragon 835. Και σίγουρα η κάμερα η οποία είναι βελτιωμένη. Αλλά αξίζει μόνο μία κάμερα και τα νούμερα στο AnTuTu για να κάνετε αυτή τη μετάβαση? Νομίζω πως όχι και θα σας έλεγα να κάνετε υπομονή για το Mix 3. Αυτό λοιπόν ήταν το σύντομο review του Mi Mix 2S. Αυτά θα έλεγα σε κάποιον φίλο μου που θα ήθελε να αγοράσει τη συσκευή και θα με ρωτούσε την γνώμη μου. Αυτά είπα και σε εσάς. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας! Και φυσικά αν σας άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλικ στο καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.